Μακεδονίας και της Τράκης ως και υπουργός. Παραβρέθηκα σήμερα στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης της απελευθέρωσης της ηρωικής Ξάνθης, μαθαίνοντας για την ιστορία, γνωρίζοντας τις θυσίες των στρατιωτών μας αλλά και του ελληνικού λαού σε αυτή την ακριτική περιοχή. Αυτό που εμείς έχουμε να πούμε είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση αλλά και όλος ο ελληνικός λαός χτυπά η καρδιά του για αυτή την πατρίδα, για την Θράκη, για αυτούς τους ακρίτες που δίνουν το δικό τους αγώνα μέσα στις μέρες της κρίσης, κρατώντας ψηλά τη σημαία του ελληνισμού και της ορθοδοξίας. Είναι το λιγότερο που μπορώ να πω. Τα περισσότερα πρέπει να τα κάνουμε. Όχι μόνο τα αισθανόμαστε, όχι μόνο τα χειροκροτούμε. Και κάτι ακόμα. Αυτοί που φαντάζονται ότι μπορούν να ξαναγυρίσουν στο παρελθόν για τους δικούς τους λόγους, αυτοί που νομίζουν ότι μπορούν να εμπέζουν και να τα ελληνικά και τα εθνικά δίκαια, πλανώνται πλάνη νυχτρά. Απέναντί τους βρίσκουν σύσσωμο τον ελληνικό λαό μαζί με την κυβέρνησή του, με τους άρχοντες, με την εκκλησία, με το στρατό και το λαό, ενωμένους. Γι' αυτό που είπα προηγουμένως, για τα εθνικά δίκαια, για την προάσπιση αυτών των δικαίων που κατακτήθηκαν με αγώνες και αίμα ετών, δεκαετιών. Κυρία Υπουργέ, πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι για πρώτη φορά στα 97 χρόνια ελευθερίας της Θράκης απουσιάζουν οι τρεις βουλευτές του νομού? Αυτό ρωτήσεις τους ιδίους, δεν γνωρίζω τι διαμείβεται κάθε φορά. Το μήνυμα και... αυτό ίσχυε για τον κύριο Ερντογάν. Προς κάθε ενδιαφέρον.